όταν οι Άγιοι Απόστολοι γέμισαν με Πνεύμα Άγιο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εις το Ιεροσόλυμα, μετά μοιράστηκαν όλη την Οικουμένη και κάθε Απόστολος πήρε κάποιες περιοχές υπευθύνη του για να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης, για παράδειγμα, ο θεολόγος, πήρε ως κλήρο την Ασία, που ήταν γεμάτη με είδωλα και ανθρώπους έτσι ημιάγριους, γι' αυτό και λίγο δεν ήθελε να πάει, αλλά τελικά έκανε υπακοή, πήγε. Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά και όλος ο κόσμος ήταν σε μια ημιάγρια κατάσταση, γι' αυτό και οι Απόστολοι στην κυριολεξία θηριωμάχησαν. Πάλεψαν με άγρια θηρία ουσιαστικά, όπως ήταν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Και όλοι, ή σχεδόν όλοι, είχαν μαρτυρικό τέλος. Τους κατακριούργησαν, τους σταύρωσαν, τους αποκεφάλισαν τον Απόστολο Παύλο και ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, μιλώντας και παρουσιάζοντας στους ειδωλολάτρες, δαιμονολάτρες δηλαδή, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έχουμε λοιπόν τους 12 Αποστόλους, έχουμε τους 70 και έχουμε μια ευρύτερη ομάδα των 500, που όλοι αυτοί πιστεύουν στον Κύριο, κατεξοχήν όμως έδρασαν οι 12 και οι 70. Μεταξύ των Ιουδαίων έδρασαν οι Απόστολοι, οι 12. Ο Απόστολος Πέτρος δέχεται μήνυμα από τον ίδιο τον Κύριο. Βλέπει αυτό το όραμα ευρισκόμενος στην Ιώπη, μία σιδώνα να κατεβαίνει από τον ουρανό, γεμάτη με ζώα τα οποία ήταν ακάθαρτα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, και του έλεγε το μήνυμα του Θεού: «Πέτρε, θύσον και φάγε, θυσίασε και φάγε από αυτά τα ζώα». Και ο Κύριος, ο Πέτρος απάντησε: «Πώς είναι δυνατόν, Κύριε, να φάγω? Αυτά είναι ακάθαρτα, δεν επιτρέπεται». Και ο Θεός του είπε: «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα ονομάζεις ακάθαρτα και μολυσμένα». Και πήρε δηλαδή το μήνυμα ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να ανοιχτεί και προς τους ειδωλολάτρες. Εκείνη την ώρα που είδε αυτό το όραμα, χτυπούσαν την πόρτα του οι αποσταλμένοι του Κορνήλιου, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ενδιαφερότανε για την πίστη, έκανε ελεημοσύνες κλπ. Και ο Θεός του είπε να φωνάξει, να καλέσει τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος βρισκόταν στην Ιώπη, και να τους μιλήσει για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Τον κατηγόρησαν τον Απόστολο Πέτρο γιατί έκανε αυτό το άνοιγμα, γιατί πήγε στο Κορνήλιο, κήρυξε και είδε να πέφτει η ίδια χάρις στους ειδωλολάτρες την ώρα που τους μιλούσε, με τη χάρη που πήρανε και αυτοί με το βάφτισμα στην Πεντηκοστή. Και λέει: «Πώς είναι δυνατόν να τους στερήσουμε και αυτούς το βάφτισμα?» Και έτσι έγινε το άνοιγμα προς τα έθνη. Εκείνος όμως που κατεξοχήν έδρασε στα έθνη, στους ειδωλολάτρες, ήταν ο Απόστολος Παύλος, έτσι, ο οποίος έκανε 4 αποστολικές περιοδίες, πήγε στη Ρώμη, πήγε στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα, ο Απόστολος Παύλος, ξεκίνησε από τους Φιλίππους, από την σημερινή Καβάλα, τη Μακεδονία, πήγε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, κατέβηκε στην Αθήνα, στην Κόρινθο, έχουμε
έχουμε τον Απόστολο Ανδρέα που πηγαίνει στην περιοχή του Βυζαντίου, έτσι, και που είναι σήμερα η Κωνσταντινούπολη, σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουμε τον Άγιο Θωμά που πηγαίνει στις Ινδίες, τον Ευαγγελιστή Μάρκο που πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο που φτάνει μέχρι τη Ρώμη και εκεί βρίσκει χριστιανούς. Πώς βρέθηκαν χριστιανοί στη Ρώμη, που ήξεραν για το Ευαγγέλιο. Εικάζεται ότι οι χριστιανοί έμποροι έφταναν στη Ρώμη για λόγους έτσι επαγγελματικούς, αλλά συνάμα μιλούσαν για τον Χριστό, γιατί ζούσαν τον Χριστό έτσι και ήταν το κέντρο της ζωής τους ο Χριστός. Έχουμε άλλους Αποστόλους που φτάνουν μέχρι τη Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία, και σιγά σιγά όλη η Ευρώπη, όλος ο γνωστός κόσμος και η Ασία, η Μικρά Ασία, η Αφρική, η Βόρεια Αφρική, όλη η Μεσόγειος δηλαδή, γύρω γύρω οι περιοχές, τα παράλια της Μεσογείου και όχι μόνο, και τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και σας είπα, φτάνουμε μέχρι την Ισπανία και με τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε Αποστόλους οι οποίοι διαδίδουν την πίστη του χριστιανισμού. Μέχρι τον 4ο-5ο αιώνα, έτσι, έχουμε ιεραποστολές και ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ακόμα και από την εξορία που βρισκόταν, οργάνωνε ιεραποστολές. Και φτάνουν και μέχρι την Κίνα οι Ιεραπόστολοι. Αλλά δυστυχώς δεν δέχονται όλες οι περιοχές το Ευαγγέλιο. Δεν είναι όλοι πρόθυμοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ου πάντων η πίστης, δεν είναι για όλους η πίστης. Όχι γιατί δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά δεν θέλουν όλοι να πιστέψουν. Γιατί δεν θέλουν και τι δεν θέλουν. Ο άνθρωπος έχει αυτή την εξουσία του, αυτεξούσιο, να θέλει ή να μην θέλει, να λέει ναι ή όχι στον Θεό. Το μεγαλύτερο εμπόδιο βέβαια στο να πιστέψει κανείς τον Χριστό είναι τα εγωιστικά μας θελήματα, τα αμαρτωλά μας θελήματα, γιατί αν κανείς πιστέψει τον Χριστό θα πρέπει να αφήσει την αμαρτία, την αμαρτωλή ζωή, και δεν θέλουν όλοι να το κάνουν, να αγαπούν την αμαρτία. Αγαπούν τα πάθη τους. Γι' αυτό έλεγε και ένας φιλόσοφος, όχι ορθόδοξος, αλλά έχει πει πολλές αλήθειες, ο Πασκάλ, ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πίστη δεν είναι η λογική, δεν είναι ο εγκέφαλος, αλλά είναι η καρδιά, η οποία είναι το κατοικητήριο των παθών μας, έτσι. Κύριος είπε, της καρδίας εκπορεύονται λογισμοί, πονηροί, πορνίες, μοιχείες, ζήλιες, φθόνοι, κακίες. Όταν η καρδιά είναι ακάθαρτη και δεν θέλει ο άνθρωπος να την καθαρίσει, αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πίστη. Βλέπεις και σήμερα ανθρώπους πάνε εδώ, εκεί, έρχονται και στα προσκυνήματα, αλλά η καρδιά τους μένει ασυγκίνητη. Κοιτάνε τις εικόνες, κοιτάνε τις εκκλησίες, τα άγια προσκυνήματα, σαν να είναι σε ένα μουσείο. Κάθονται και σταυροπόδι μέσα στα προσκυνήματα, δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θέλουν να πιστέψουν. Θα πεις τους, είπε κανένας να πιστέψουν. Βεβαίως, τους καλεί ο Θεός όλους. Πώς? Με το νόμο της συνειδήσεως. Η
λέει στην Αποκάλυψη, ο Κύριος έστηκα επί τη θύρα και κρούω. Στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω την πόρτα του κάθε πιστού, του κάθε υποψήφιου πιστού, του κάθε υποψήφιου χριστιανού, του κάθε ανθρώπου δηλαδή. Και του λέω άνοιξέ μου. Ο Χριστός ο ίδιος καταδέχεται να χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς μας με τη συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση. Είτε είναι βαπτισμένοι είτε είναι αβάπτιστοι. Αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι ακούν τη συνείδησή τους και πιο πολύ την καταπατούμε. Και κάνουμε πράγματα παρά συνείδηση, αντίθετα με αυτά που μας λέει η συνείδησή μας. Οπότε μετά κλείνουμε την πόρτα στον Χριστό. Αν ο άνθρωπος ακούει τη φωνή της συνείδησης του, που είναι ο φυσικός νόμος, είναι ο νόμος που έχει δώσει ο Θεός μέσα στον κάθε άνθρωπο, είναι η φωνή του Θεού μέσα στον κάθε άνθρωπο, μετά θα του ανοίξει ο Θεός τον δρόμο να βρει και την πλήρη αλήθεια μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά έτσι πολύ σύντομα για τη διάδοση του χριστιανισμού. Μέχρι τον 4ο αιώνα, το 313, ήταν υποδιωγμόν η πίστης με υφέσεις και εξάρσεις του διωγμού. Άλλοτε είχαμε έντονους διωγμούς, οργανωμένους από αυτοκράτορες, και άλλοτε υπήρχαν περίοδοι κάποιες ειρήνης, ηρεμίας ως προς το θέμα των διωγμών. Όταν ήταν πολύ έντονοι διωγμοί, οι χριστιανοί κρυβόντουσαν και κάνανε τη λατρεία μυστικά, ακόμα και κάτω από τη γη, μέσα στις κατακόμβες, μέσα στους τάφους. Η Ρώμη έχει τις λεγόμενες κατακόμβες, και όχι μόνο η Ρώμη, και η Μήλος, η δική μας, η Ιησούς Μήλος, έχουμε και εκεί κατακόμβες και σε άλλες πόλεις, που είναι υπόγειοι τάφοι που τους χρησιμοποιούσαν και οι χριστιανοί για να κρύβονται και να κάνουν εκεί επάνω στους τάφους των μαρτύρων τη Θεία Λειτουργία. Όταν ο διάβολος είδε ότι δεν κατάφερε πολλά πράγματα με τους διωγμούς, αντίθετα παρήχθησαν, εντός εισαγωγικών λέξη, εκατομμύρια μάρτυρες, που είναι η δόξα της Εκκλησίας, και στερέωσαν την Εκκλησία, τα αίματα των μαρτύρων, μετά βρήκε άλλο τρόπο, εφήβρε άλλο τρόπο να πολεμήσει τον Χριστό και την Εκκλησία από μέσα. Πώς? Με τις αιρέσεις. Κατέπαυσαν οι διωγμοί και άρχισαν οι αιρέσεις. Με πρώτη την αίρεση του Αρίου, ο οποίος αμφισβήτησε τη θεότητα του Χριστού και έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν είναι Υιός του Θεού, είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού, είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχε ο Υιός, υπήρχε μόνο ο Πατέρας, αφού είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα. Και πριν από αυτόν όμως υπήρχαν αιρέσεις, παράλληλα με τους διωγμούς υπήρχαν και τότε αιρέσεις. Υπήρχε η αίρεση των Νικολαϊτών, για παράδειγμα, οι οποίοι τι λέγανε, ότι το σώμα είναι κακό και πρέπει να καταστραφεί με την ανηθικότητα. Και έχουμε σήμερα και τους νεο-Νικολαίτες, με εκπροσώπους τον Γιαναρά, έναν θεολόγο πλανεμένο δυστυχώς, και άλλους που τον ακολουθούν, οι οποίοι λένε, παρακαλώ, τι, ότι πρέπει ο άνθρωπος να κάνει έρωτα, γιατί μέσω του έρωτα βρίσκει τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό, είναι οδός θεογνωσίας, λέγε. Φοβερά πράγματα, δηλαδή. Και όποιοι δεν κάνουν αυτό το πράγμα δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι που ζήσανε η Παρθενία είναι στερημένοι, έχουν αποθυμένα, και οι μοναχοί και οι ιερομόναχοι που φυλάνε την Παρθενία τους, ότι δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό. Τέτοια πλανεμένα πράγματα δίδασκε και πλάνεψε πάρα πολλούς νέους και τους παρέσυρε στην αληθικότητα.
δυστυχώς. Έτσι και διάδοχοι του Γιαναρά των νεονικολαϊτών είναι οι λεγόμενοι σήμερα μεταπατηρικοί. Μεταπατηρικοί θεολόγοι. Να τα ξέρετε αυτά, για να μην μας κοροϊδεύουν. Οι οποίοι μεταπατηρικοί τι λένε, ότι αφήστε τους πατέρες, γιατί οι πατέρες ακριβώς μίλησαν για παρθενία, για εγκράτεια, για αγνότητα, για καθαρότητα. Αφήστε τους πατέρες και ακούστε εμάς, και εμείς πατέρες είμαστε. Οι πατέρες μίλησαν για άλλες εποχές, έχουν αλλάξει σήμερα οι εποχές, έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία, να προσαρμοστεί στους νέους καιρούς, στις νέες συνθήκες, και το Ευαγγέλιο και η διδασκαλία και οι κανόνες, να τα αφήσουμε όλα αυτά, δεν ισχύουν σήμερα. Το πιδάλιο είναι για πέταμα, εκεί που είναι γραμμένοι δηλαδή όλοι οι κανόνες της Εκκλησίας. Να μην σας πω τι εκφράσεις χρησιμοποιούν για το πιδάλιο. Και όλα αυτά είναι ακριβώς για να χτυπηθεί η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, που είναι η διδασκαλία του Χριστού, και να ανοίξει ο δρόμος για την πανέρεση του οικουμενισμού και της πανθρησκείας. Αυτό ετοιμάζω. Γιατί βέβαια οι Άγιοι Πατέρες είναι εμπόδιο στο να διαδοθεί η πανθρησκεία, που λέει ότι όλες οι πίστες είναι αληθινές και όλες είναι δρόμοι για να φτάσουμε στον Θεό. Απλώς είναι διαφορετικά μονοπάτια, αλλά τελικά όλοι καταλήγουν στην ίδια κορυφή, στον Θεό. Είναι ψέμα αυτό. Ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι, όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι. Όλα είναι δρόμος, υπάρχει και ένα τέτοιο βιβλίο κάποιου από αυτούς, με τα πατερικούς. Λοιπόν, δεν είναι όλοι δρόμοι. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός. Αλλιώς θα έλεγε, εγώ είμαι μία οδός, υπάρχουν και άλλες οδοί, ο Βούδας, ο Ζαρατούστρας, ο Μωάμεθ, ξέρω εγώ. Δεν είπε έτσι ο Χριστός, είπε, εγώ είμαι η οδός, μία και μοναδική, για να πάει κανείς στο Θεό μόνο δια του Χριστού. Για το Ευαγγελίο του Χριστού πάει στο Θεό. Όλα τα άλλα βγάζουν στον πονηρό και όχι στον Θεό. Οι αιρέσεις λοιπόν είναι το άλλο μεγάλο όπλο του διαβόλου, μαζί με τους διωγμούς που στοχεύουν στο να καταληθεί η Εκκλησία. Βέβαια η Εκκλησία δεν θα καταληθεί ποτέ, θα υπάρχει. Το έχει πει ο Κύριος, ότι πύλεα του ούκα της Χριστούς είναι αυτής, δεν θα την πειράξουν την Εκκλησία οι δυνάμεις του σκότους και δεν την εξαλείψουν. Αλλά όμως τοπικές εκκλησίες χάθηκαν και ενδεχομένως και άλλες θα χαθούν, γιατί τα μέλη τους έπεσαν στην αίρεση και αρνήθηκαν τον Χριστό, έπεσαν στην πλάνη. Η Βόρεια Αφρική ήταν γεμάτη από χριστιανούς. Σήμερα η Βόρεια Αφρική τι είναι? Μουσουλμανική. Ξέρετε πόσους χριστιανούς είχαμε στην Καρχιδόνα, στην Αλεξάνδρεια, όλα τα παράλια της Βόρειας Αφρικής ήταν χριστιανικά. Πού είναι τώρα αυτές οι εκκλησίες? Μετά η Μικρά Ασία, πόσες εκκλησίες είχαμε εκεί? Τώρα τι είναι όλοι αυτοί? Έχουν μουσουλμανοποιηθεί ή είναι κάποιοι από αυτούς κρυπτοχριστιανοί? Αλλά ο Χριστός δεν αναπαύεται στο κρυπτό χριστιανικό, έτσι, αλλά στο αληθινά χριστιανικό, στο φανερά χριστιανικό. Γι' αυτό είπε, όχι να με ομολογείτε μέσα σας, αλλά να με ομολογείτε, είπε, έμπροσθεν των ανθρώπων. Όχι να είστε κρυφά χριστιανοί, έτσι, αλλά φανερά, αληθινά χριστιανοί. Ό,τι και αν κοστίσει. Και αν δεν μπορείς να ομολογήσεις και να μαρτυρήσεις, σήκω φύγε. Αυτό δεν επιτρέπεται. Σας το είπα άλλη φορά. Δεν αντέχεις το μαρτύριο, δεν μπορείς να μαρτυρήσεις, φύγε. Όχι να αρνηθείς όμως ή να κάνεις τον μουσουλμάνο και να πηγαίνεις μπροστά στο τζαμί και το απόγευμα να ανάβεις κεριά στο υπόγειο του σπιτιού σου, για να κρατήσεις την περιουσία σου και το σπιτάκι σου και δεν ξέρω τι άλλο. Όχι. Να μην υποκρίνεσαι δηλαδή, αλλά να είσαι αυτό που είσαι. Δεν αντέχεις, πήγαινε αλλού όπου δεν διώκεται η πίστη. Αυτό είναι το σωστό, το θεάρεστο, το ευαγγελικό. Αλλά βλέπετε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε θυσίες για τον Χριστό. Θέλουμε να τα βολέψουμε όλα. Να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό ψευτικό, για να μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας και ας φαινόμαστε ότι είμαστε αρνητές.
Όχι, ο Χριστός δεν θέλει μόνο κρυφά να είσαι σωστός, αλλά και φανερά να φαίνεσαι ότι είσαι σωστός. Ξέρω ότι υπήρχαν στα χρόνια των διωγμών κάποιοι χριστιανοί που δεν θέλαν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά απ' την άλλη δεν θέλαν να χάσουν και το βόλεμά τους, τη δουλειά τους, την περιουσία τους, γιατί όποιος ήταν χριστιανός έχανε την περιουσία του και ενδεχομένως και το κεφάλι του και τη ζωή του. Τι κάνανε λοιπόν? Πηγαίνανε, δίνανε παξίση, δίνανε χρήματα και αγοράζανε ψεύτικα πιστοποιητικά ότι είχαν θυσιάσει στα είδωλα, ενώ δεν είχαν θυσιάσει. Αυτό ήταν αμαρτία. Γιατί ο Χριστός θέλει να τον ομολογούμε μπροστά στους ανθρώπους και όχι κρυφά μέσα μας. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, όλοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως λάψη. Λάψη λατινικά θα πει πεπτοκότες, δηλαδή αμαρτήσαντες. Τους κατέτασε η Εκκλησία με τους αρνητές, με αυτούς που είχαν αρνηθεί την πίστη και είχαν πραγματικά θυσιάσει στα είδωλα. Και υπήρχε τεράστιο θέμα εάν πρέπει να τους δεχτούμε πίσω ή όχι. Τελικά επικράτησε η επίοικης θέσης και τους δεχτήκαμε, αφού φυσικά ομολογούσαν το σφάλμα, τους εξομολογούνταν, τους κάναμε χρήσμα, γιατί η άρνηση είναι απώλεια της Θείας Χάρης του βαφτίσματος. Και τους ξαναδεχτήκαμε στην Εκκλησία. Έτσι, κάτι ανάλογο είναι και με αυτούς σήμερα που παίρνανε το ψεύτικο πιστοποιητικό εμβολιασμό. Αυτά λοιπόν και για το θέμα διαδόσεως του Χριστού.